Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, συναδέλφοι και συνάδελφοι, 1984-1914, παρακαλώ, 2014, ευχαριστώ. Το είπε ρεαλιστικά για το που οδεύουμε. Ευχαριστώ για την παρατήρηση, κυρία Κωνσταντοπούλου. Με βοηθάτε πάντα. Ύστερα από 30 χρόνια, επιτέλους, έρχεται ένα νομοσχέδιο ζητούμενο και από τους αστυνομικούς αλλά και από τους εκπροσώπους του, έτσι ώστε να δούμε μια αστυνομία που να εναρμονίζεται μπρος τα ευρωπαϊκά δεδομένα και όχι μόνο. Βεβαίως αναφέρθηκε και θα συμφωνήσω και με τον κύριο Τσουκαλά σε ό,τι αφορά ότι το νομοσχέδιο ως είναι αποτυπωμένο, χρειάζεται στη συνέχεια να υπάρξουν προοδικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και βεβαίως εδώ γεννάται ένα ζήτημα, το περιεχόμενο των σχετικών προοδικών διαταγμάτων και των αποφάσεων. Όμως θα συμφωνήσω και με τον κύριο Πανούση ότι πράγματι αν θα έπρεπε να αποτυπώσουμε προοδικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, θα έπρεπε να έχουμε δεν ξέρω πόσους τόμους μια εγκυκλοπαίδεια προκειμένου όλα αυτά να αποτυπωθούν σε ένα νομοσχέδιο. Άρα, κύριε Υπουργέ, έχετε μια τεράστια ευθύνη σε ό,τι αφορά την συνέχεια αυτού του νομοσχεδίου, έτσι ώστε πρακτικά να λειτουργήσει για την ελληνική κοινωνία αλλά και για την ελληνική αστυνομία, τον Έλληνα αστυνομικό. Πράγματι, συναδέλφοι και συνάδελφοι, οφείλουμε και το τονίζουμε πάρα πολλές φορές, η εσωτερική ασφάλεια της χώρας δεν μπορούμε να τη δούμε με ένα κομματικό μάτι, όπως και την παιδεία και την υγεία. Και εδώ πράγματι γίνεται μια κουβέντα και είναι σοβαρή και ο Υπουργός έχει αρκετές εδώ επισημάνσεις μας, έχουν υιοθετηθεί, έχουν καταγραφεί. Πιστεύω ότι συνέχεια θα υπάρξουν και άλλες, αν θέλετε, υιοθετήσεις από πλευράς του Υπουργού, θα τηθούν από πλευράς των βουλευτών. Θα πρέπει από την άλλη πλευρά να πούμε ότι έχουμε μια αστυνομία, όπως το τόνισα και σε άλλη συζήτηση εδώ, ότι έχουμε έναν αστυνομικό κόσμο διπλάσιο από άλλες χώρες της Ευρώπης με τον ίδιο πληθυσμό. Και εδώ είναι το ζητούμενο αν μέσω από αυτή τη διαδικασία θα μπορέσουμε επιτέλους να έχουμε μια λειτουργική αστυνομία που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας. Βεβαίως εδώ συνεχίζουμε και έχουμε ένα πολυδέδαλο, θα έλεγα, ένα Υπουργείο Πολλαπλών Εφαρμογών για αστυνομία, διότι πράγματι καθήκοντα τα οποία θα έπρεπε να είναι επιφορτισμένοι άλλοι δημόσιοι φορείς, να είναι επιφορτισμένοι στην αστυνομία, διότι ανταποκρίνεται σε αυτό το μεγάλο έργο και θα συμφωνήσω με τον κύριο Λοβέρδο ότι πράγματι υπάρχει μια αστυνομία που λειτουργεί πέρα από εκείνες αγγελώσεις μας του παρελθόντος, με τα σύνδρομά μας κλπ. Άρα λοιπόν ένας αστυνομικός κόσμος που προέρχεται μέσα από παναδικές εξετάσεις, ενός μεγάλου επίπεδου θα έλεγα από πλευράς έτσι πνευματικού αλλά και κυκλοπαιδικής μόρφωσης και παιδείας, και είναι σημαντικό να συνεχίσει αυτό. Και βεβαίως έρχομαι να αναφερθώ σε συγκεκριμένα άρθρα σε ό,τι αφορά το άρθρο 10, το οποίο, κύριε Υπουργέ, και θα ήθελα να το συνδυάσουμε το άρθρο 32, αλλά φέρνεται προσθήκη με 53α άρθρο σε ό,τι αφορά το συνήγορο του αστυνομικού. Πράγματι ήταν ζητούμενο από πλευράς του αστυνομικού κόσμου, αλλά και του περιοριστικού, και θα παρακαλούσαμε να θέλετε να ενσωματωθεί και αν θέλετε η προέκταση αυτής της διάταξης και τους πυροσβέστες. Για είδαμε και τη χρονιά που κυλάει, αλλά και την προηγούμενη, μία βιομηχανία μηνύσεων κατά των αστυνομικών, και θα πρέπει να καταλάβουν οι συνάδελφοι τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν ένας αστυνομικός κατά τη διάρκεια του καθήκοντος δεχθεί μία μήνυση, είναι υποχρεωμένος να σύρεται στα δικαστήρια για πολύ καιρό. Ο ίδιος είναι αναγκασμένος να πληρώνει αυτή την συνηγορία που πρέπει να έχει, και αν τελικά αθωωθεί, όποτε συμβεί αυτό, τότε πρέπει να κάνει τη διαδικασία προκειμένου να τύχει της οικονομικής ενίσχυσης. Άρα είναι πολύ σημαντικό για την καθημερινότητα του αστυνομικού, αυτός που κατά τη διάρκεια υπηρεσίας, χωρίς βεβαίως να αναφερόμαστε για ζητήματα άλλου είδους και να μην παρεξηγηθώ. Ζητήματα που έχουμε στην παράγραφο 10, παράγραφο 1, το θέμα αυτό ρυθμίζεται και έχει να κάνει με τη συμπεριφορά σε ό,τι αφορά την... που έχει να κάνει με τη διάκριση κατά την εκτέλεση του καθήκοντος σε ό,τι αφορά τη δική του συμπεριφορά, για να μην κριθεί ότι διαπράκτει αδικήματα αυθαιρεσίας. Σωστό και αυτό, κύριε Υπουργέ, και έρχομαι στην παράγραφο 12, παράγραφος 1,
σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Περιφερειακής Συνεργασίας και Ασφάλειας, όπου κατά την άποψή μου πρέπει να μετέχει και πρόσωπος των εργαζομένων των, από πλευράς της συνδικαλιστικής τους παρουσίας, γιατί μιλάμε για μια σύνδεση με την, με την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι καλό να υπάρχει και ένας ενδιάμεσος κρίκος και μιλάμε για τον αστυνομικό ως εκβραστή των εργαζομένων, που συνδέεται, θα έλεγα, και με ένα διαφορετικό τρόπο με την κοινωνία. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 14 παράγραφος 2, υπάρχει μία ένσταση από πλευράς των προσώπων των εργαζομένων σε ό,τι αφορά την διεύθυνση δίωξη οργανωμένου εγκλήματος και δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, ότι πρέπει να υπαχθούν στον κλάδο στη διεύθυνση ασφαλείας, διότι φέρουμε ως παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, και η διακίνηση παράνομη του λαθρεμπόριου του πετρελαίου, ως πρόσφατα έχουμε διαπιστώσει. Για να το πούμε στην γίνεται πολλής λόγος σε ό,τι αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των αστυνομικών. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να υπάρξει μια διεύθυνση υγιεινής και ασφάλειας να αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα και θα πω στη συνέχεια. Εμένουμε, κύριε Υπουργέ, και εμένω και στην διατήρηση του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, τονίστηκε και από τον εκπρόσωπο του εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τριαντάφυλλο, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να υιοθετηθεί. Στο άρθρο 28, το οποίο συνδέεται με το 47, θα πρέπει να προβλεφθεί, όπως είπα, θεσμός ιατρού, εργασίας και κινητής μονάδας πρώτων βοηθειών. Όπως βεβαίως ορθά τονίζεται και για το φαρμακείο, το οποίο με πολύ εύστοχο τρόπο εδώ στις περαιτέρω προσθήκες που κάνετε, μεταφέρεται και για τους πυροσβέστες, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε πολλές φορές στην καθημερινότητα, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, τι συμβαίνει. Είμαι υποχρεωμένος να τονίσω την ανάγκη γραφείου δημοσίου κατηγόρου σε κάθε πρώην αστυνομική διεύθυνση, ταυτοχρόνως να αναλάβει και τις διοικητικές εξετάσεις, γιατί είναι ένα μεγάλο φορτίο, και ύστερα από το ότι τα πλημελήματα τα οποία είχαμε μέχρι σήμερα έχουν μετατραπεί σε πτέσματα, όλα αυτά οδηγούνται στην ευθύνη, αν θέλετε, της αστυνομίας και άρα στον δημόσιο κατηγόρο, που είναι επιφορτισμός ως αστυνομικός, ενώ άρα χρειάζεται ένα γραφείο δημοσίου κατηγόρου για να αντιμετωπίζει αυτού του είδους τα ζητήματα. Εμένω, κύριε Υπουργέ, στην ανάγκη σύνδεσης, γιατί τονίστηκε και από τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, στο συντονισμό στην αστυνομική περιφέρεια, σε επίπεδο περιφερειακής αστυνομικής διεύθυνσης. Εκεί χρειάζεται ένα συντονισμός. Φανταστείτε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, παραδείγματος χάρη την Δράμα, την τάξη και την τροχιά θα υπάγεται στην Κομωτινή, η ασφάλεια θα υπάγεται στη Θεσσαλονίκη. Εδώ χρειάζεται ένα συντονισμός. Δεν φαίνεται ξεκάθαρα. Δεν φαίνεται, γι' αυτό το τονίζουμε, σας παρακαλούσα να τονίζετε. Χρειάζεται να γίνει πιο σαφές, κύριε Υπουργέ. Τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με τις μεταθέσεις αλλά και την συνδικαλιστική παρουσία των αστυνομικών διασφαλίζονται μέσα από τις τροποποιήσεις που κάνετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους πυροσβέστες. Θα επανέλθω στην δευτερολογία μου. Θα παρακαλούσα αυτό το οποίο όμως έγινε για τους λιμενικούς ομόφωνα από το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την ενίσχυσή τους σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά τους ταμεία μέσω των προστήμων που επιβάλλονται από τους ίδιους. Αυτό υιοθετήθηκε ομόφωνα σε ό,τι αφορά τους λιμενικούς. Νομίζω πρέπει να συμβεί και για τους αστυνομικούς και για τους πυροσβέστες. Η επισήμαση που έκανε ο κ. Βλαχογιάννης στην προηγούμενη συζήτηση σε ό,τι αφορά το άρθρο 60, σε ό,τι αφορά, γιατί δεν το είδαμε να αποτυπώνεται, σε περίπτωση μη ανανέωση την άδεια των κινητικών όπλων, επιβάλλεται πενταπλάσιο πρόστιμο. Θα παρακαλούσα στο διπλάσιο, επειδή δεν το είδα να. Και μία περίοδος εξάμεινη, κύριε Υπουργέ, να δηλώσουν όλοι ότι έχουν. Μη μιλάτε όλοι μαζί, παρακαλώ. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, στη δευτερολογία μου για ό,τι αφορά το περιοριστικό κομμάτι.